πάω σε μια άλλη προσπάθεια που βρέθηκε σε εξέλιξη την προηγούμενη εβδομάδα. Πάω στον απολογισμό της εβδομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας στο Δήμο Χερσονήσου, που διοργανώθηκε από την κοινοφελή με επιχείρηση του Δήμου. Τον δικό της τον πρόεδρο, τον προϊστάμενο, τον κύριο Γιάννη Μιλάκη, καλημερίζω ευθύς αμέσως. Άκομψω να διαβάζεις απλά ένα δελτίο τύπου. Όταν υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια, κύριε Μιλάκη, όταν υπάρχει μια τέτοια ανταπόκριση και όταν πραγματικά οι ανάγκες αίματος είναι αυξημένες, ειδικά αυτή την περίοδο, αλλά και μετά από αυτό το 17μηνο, το 18μηνο, το οποίο διανύσαμε και συνεχίζουμε να διανύουμε, και ο καθένας από εμάς είναι πολύ πιο προσεκτικός σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του, ακόμα και όταν είναι προστατευμένος και ξέρει ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα. 156 μονάδες αίματος μαζέψατε. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Δουργεράκη. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο η πρώτη εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώσαμε στο Δήμο μας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θελοντή αιμοδότη. Μαζί και με όλους τους συλλόγους αθλητικούς, πολιτιστικούς και φορείς του Δήμου Χερσονήσου. Δηλαδή ήταν απίστευτη συμμετοχή του κόσμου, και λέμε ότι πετύχαμε το στόχο μας, γιατί στόχος μας ήταν να ενεργοποιήσουμε νέους εθελοντές αιμοδότες για να έρχονται να δίνουν αίμα. Όπως είπατε και εσείς, όπως αναφέρατε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη στις μέρες μας και εν μέσω πανδημίας, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε αυτό όλοι μαζί. Κυρίως όχι μόνο για τις 156 μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν, αλλά για αυτό αντιλαμβάνομαι, κύριε Μιλάκη, που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή ότι ενεργοποιήθηκαν οι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες και ότι ευαισθητοποιήθηκαν οι νέοι, ναι. Αυτό ήταν το σημαντικό, που αυτό είχαμε από την αρχή ως στόχο. Οι αιμοδότες που δίνουν αίμα δίνουν τακτικά κάθε 3 μήνες. Στόχος ήταν να ενεργοποιήσουμε νέους. Γιατί ένας Δήμος Χερσονήσου έχει δυνατότητα να μαζέψει 156 φιάλες αίμα, και όχι μόνο. Στόχος μας είναι του χρόνου να μπορέσουμε να το διπλασιάσουμε, αν είναι εφικτό, τις μονάδες αίματος. Γιατί πιστεύω ότι εδώ στο Δήμο μπορούμε να το κάνουμε, και επίσης να γίνει θεσμός αυτή η εβδομάδα αιμοδοσίας που κάναμε για φέτος. 14 Ιουνίου, 22 Ιουνίου ήταν η εβδομάδα αυτή της εθελοντικής αιμοδοσίας. Λιμένας Χερσονήσου, Επισκοπή Αυδού, περιοχή Κοκκίνη Χάνη, ανάληψη Γούβες. Ενορίες, τοπικά συμβούλια, σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι, όπως είπατε. Και βέβαια φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε στην αρχή, ότι σε αυτή την πρώτη μας προσπάθεια, σε αυτή την πρώτη εβδομάδα, να συγκεντρώσουμε ένα αίμα, να ευαισθητοποιήσουμε, αυτό που είπατε να γίνει θεσμός και για τις επόμενες εβδομάδες, ότι θα είναι μια προσπάθεια, αυτό αντιλήφθηκα τουλάχιστον όπως το είπατε, κύριε Μιλάκη, την οποία θα θελήσετε να συνεχίσετε και στην πορεία εντός της περίοδου αυτής, δηλαδή πριν του χρόνου της 14 Ιουνίου, να ξαναγίνει και 1 και 2-3 φορές όποτε μπορείτε, έτσι ώστε να βοηθήσει όποιος μπορεί σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό ακριβώς, γιατί το αίμα το έχουμε δωρεάν, και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να βρεθούμε και εμείς στη θέση που βρίσκονται τώρα στην άνθρωποι μας, που έχουν την ανάγκη από μια φιάλη αίμα. Και είναι κρίμα να μην μπορούμε να αφιερώνουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας για να το δώσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό που μπορούμε όλοι μας. Να κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί τις περισσότερες φορές όταν γίνονται εθελοντικές αιμοδοσίες υπάρχει ακόμα και η σκέψη μήπως πάει το αίμα σε κάποια τράπεζα αίματος. Σαφέστατα όχι, συγκεντρώνεται το αίμα και με τις κινητές μονάδες που σας βοηθάνε των νοσοκομείων άμεσα πηγαίνουν στα νοσοκομεία για τις ανάγκες του οποιοδήποτε από εμάς. Αυτό ακριβώς, και όσοι έχουν κάρτα διαχειρίζονται οι ίδιοι το αίμα τους. Δεν πάει σε καμία τράπεζα αίματος. Μάλιστα. Είναι νομίζω απαραίτητη η διευκρίνηση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλάκη. Καλά να είσαστε. Καλά.